στην ορεινή Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Κωμόπολη Αρναία. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ειρήνη Γιαννούση, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αρναίας. Χθες βέβαια και Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Πόσα πολλά έχουμε να συζητήσουμε την κυρία Γιαννούση. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από την όμορφη χιονισμένη Αρναία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αφορμή τη συζήτηση, η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τα βόρεια και έρχεται και σε εμάς. Αυτή τη στιγμή, κυρία Γιαννούση, οι καιρικές συνθήκες πώς εξελίσσονται? Οι καιρικές συνθήκες εδώ στην Αρναία σήμερα είμαστε καλύτερα. Έχουμε βέβαια κρύο και χιόνι. Ναι. Είμαστε όμως συνηθισμένοι και έτσι δεν πτωούμαστε. Περιμένουμε να έρθει η άνοιξη. Συνηθισμένοι σε αυτόν τον καιρό? Συνηθισμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και έτσι εδώ οι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι καταλλήλως. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ναι. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, το οδικό δίκτυο, αν και ορεινό, παραμένει πάντα ανοιχτό χάρη στην παρέμβαση του Δήμου και της Περιφέρειας και έτσι όλα κυλούν ομαλά. Μάλιστα. Το χειμώνα τουρίστες επισκέπτες έχετε εκεί στην περιοχή? Βεβαίως, η Αρναία είναι τουριστικός προορισμός και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, επειδή συνδυάζει την... και βουνό και θάλασσα σε μερικά χιλιόμετρα από εδώ. Ναι. Και συνεχώς γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης. Μάλιστα. Και με το βλέμμα στο καλοκαίρι, βέβαια, το καλοκαίρι πάλι έχετε επισκέπτες? Και το καλοκαίρι έχουμε επισκέπτες, επειδή στην Αρναία, όπως σας έχω πει, η ιδιαιτερότητά της είναι ότι συνδυάζει τον ορεινό όγκο κατά πράσινο δάσος, ναι, αλλά και σε πολύ κοντινή απόσταση παραλίες. Οι γυναίκες τώρα κατεβαίνοντας προς τα νότια. Οι γυναίκες τώρα της Αρναίας, με αφορμή και τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα, τι μήνυμα στέλνουν εδώ στους τηλεθεατές της Κρήτη TV? Οι γυναίκες της Αρναίας στέλνουν το μήνυμα ότι αγωνίζονται για μια κοινωνία καλύτερη. Εχθές κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Ναι. Ευχηθήκαμε σε όλες τις γυναίκες ανά την Ιφίλιο, αφιερώσαμε την ημέρα αυτή σε όλες τις γυναίκες που δίνουν τους δικούς τους αγώνες, η κάθε μια ξεχωριστά, ναι, από το δικό τους μετερίδι. Ευχόμενες ο κόσμος να γίνει καλύτερος, πιο ανθρώπινος, να εκλείψουν τα περιστατικά βίας απέναντι στις γυναίκες που δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα και η κοινωνία μας να γίνει καλύτερη. Μάλιστα, λοιπόν, χαιρετισμούς κυρία Γιαννούση από Κρήτη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Κακοκαιρία είναι, θα περάσει, τώρα έχει έρθει και σε εμάς 2-3 μέρες. Και μετά επιστρέφουμε στις καλές καιρικές συνθήκες. Τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη και αξίζει τον κόπο να ανέβετε βόρεια και να έρθετε Αρναία. Να είστε καλά, βέβαια, με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία, να είστε καλά. Με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε να δείτε πόσο φιλόξενοι και ζεστοί άνθρωποι είμαστε παρά το κρύο του χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.